Ο Μπάμπης ο Ποσονίδης λοιπόν είναι εδώ. Είναι ο προπονητής τριών λεβεντόπεδων από ό,τι βλέπω εδώ που τα έχω δίπλα μου. Και είμαι πάρα πολύ τυχερή, βλέπεις Κατσούλη μου, όχι μόνο εσένα που με πρίζεις κάθε πρωί. Κοίτα εδώ τι έχω εγώ σήμερα. Θα τα δείτε και εσείς σε λίγο, θα ανεβάσω φωτογραφίες. Θα μπείτε να τις δείτε και στο Facebook. Έχω τον Νίκο το Σταμούλη που έτρεχε προχτές στην Αθήνα 10 χιλιόμετρα, δεν θέλω να σκέφτομαι κάτι άλλο. Τον Κώστο το Σταμούλη 42 χιλιόμετρα, παθαίνω εγκεφαλικό. Το Διονύση τον Καψάλη, ο οποίος έτρεχε στη Βουλγαρία. Και εγώ γιατί τρέχω με εσάς, χτυπάνε εδώ τηλέφωνο, γίνεται χαμός. Να σας πω, εγώ γιατί τρέχω με εσάς τώρα, τι τρεχάλαμε, τι άγχος μου δημιουργήσατε. Πώς θα καταφέρετε, Μπάμπη, τι ώρα τα έχεις τα παιδιά από το πρωί και τα προπονείς? Καλώς ήρθες κιόλας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από τι ώρα, θέλω να μου πεις, από τι ώρα? Είμαστε σωστά σήμερα, δε. Σε 8 παρά. Εντάξει, να είναι και δύσκολο, θέλω να πιστεύω. Ευχαριστούμε καταρχάς για την πρόσκληση. Τιμή μου είναι, παιδιά, πραγματικά σας το λέω. Όπως ξέρετε, το Σαββατοκύριακο έγινε ένα από τα πιο κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο, αθλητικό γεγονός της χρονιάς. Ήταν ο 400ος αυθεντικός κλασικός μαραθώνιος και οι παράλληλοι αγώνες. Εμείς, σαν σύλλογο, σαν Αγάς Αγρινίου, κατεβήκαμε με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Πόσα άτομα, δηλαδή? Γύρω στα 30 άτομα. Τι λες, παιδί μου, εσείς εδώ κάνατε, σπάσατε ρεκόρ. Όπου μετήχαμε σχεδόν σε όλους τους αγώνες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί και η παρουσία των αθλητών μας αλλά και αυτών που ήταν μαζί μας ήταν πολύ ωραία, αλλά κυρίως γιατί μετήχαμε σε αυτή τη γιορτή. Μια γιορτή που πραγματικά φέτος ήταν εντυπωσιακή, γιατί μετήχαν αθλητές από 140 χώρες του κόσμου. Ναι, πραγματικά ήταν ένα φοβερό γεγονός. Ό,τι και να περιγράψουν είναι πολύ δύσκολο αν κάποιος δεν το ζήσει, το να μπαίνει μες στον Καλλιμάρμαρο να τερματίζει με χιλιάδες κόσμο. Να τον χειροκροτούν και όλα αυτά. Η Αθήνα έζησε ένα πολύ όμορφο γεγονός. Εμείς οι αθλητές μας πήγαν πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και... Έχεις καταλάβει τι DNA είναι αυτό των παιδιών που έχεις, ας πούμε, και σπάνε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και τρέχουν τόσο πολύ? Δηλαδή είναι, τρέχουν σαν τον άνεμο. Εγώ, μία τους βλέπεις, μία τους χάνεις. Αυτό, αυτό ξέρω εγώ να πω. Εγώ είμαι περήφανος που γυμνάζω αυτά τα παιδιά, γιατί το βασικότερο ότι πέρα από ότι είναι πολύ καλοί αθλητές, είναι πολύ καλοί χαρακτήρες. Είναι τιμή, αυτό, είναι τιμή για το σύλλογο μας, αλλά πιστεύω και για την πόλη μας που αυτά τα παιδιά πλέον έχουν ξεφύγει τα όρια της πόλης, του νομού, της Ελλάδος. Έχουν τρέξει σε εξωτερικό, σε διεθνείς αγώνες, σε παραβαϊκούς. Είναι πολύ καλά παιδιά, δουλεύουν καθημερινά, αγωνίζονται. Φαντάζομαι, παιδιά, για να το λέει αυτό ο προπονητής σας, έτσι. Είστε πιστοί στα ραντεβού σας, είστε εκεί, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν σας ακούω. Έτσι, μπράβο. Καλά τα πάμε. Θέλω να μου πεις ένα πράγμα, βρε Πάπη Ποσονίδη. Πόσα χρόνια πρώτον κάνεις αυτή τη δουλειά και μέσα από αυτή τη δουλειά πόση ταλαιπωρία? Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν και υποδομές για να αθληθούν αυτά τα παιδιά. Και δεν το λέω μόνο για το Δήμο Αγρινίου που το τρέχει στο κάτω-κάτω της γραφής και τα τελευταία χρόνια ειδικά βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα και σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά. Και ειδικά όταν κάνεις και επαγγελματικό όλο αυτό, το πας πολύ δυνατά, δηλαδή τα παιδιά τρέχουν. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι? Καταρχάς, εγώ είμαι προπονητής γύρω στα 30 χρόνια. Αλλά είναι μια διαδικασία κυρίως, όχι ώστε να βγάλουμε προαθλητές. Είναι μια διαδικασία, χρέος θα το έλεγα, ειδικά σήμερα, γιατί πρέπει τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Σωστά. Ο πρώτος μας σκοπός είναι να παροτρύνουμε όσο περισσότερα παιδιά γίνεται, να τα εμπνεύσουμε, να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο το οποίο, πέρα από τις σωματικές αξίες που βελτιώνει, βελτιώνει πάρα πολύ τις κοινωνικές αξίες, στάσεις, αρχές. Τα παιδιά σήμερα το έχουν περισσότερο ανάγκη. Με τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, οπωσδήποτε είναι σημαντικό να υπάρχουν οι χώροι, οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις για να μπορέσουν. Υπάρχουν χώροι, υποδομές, οι εγκαταστάσεις, μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα. Δυστυχώς είμαστε μια χώρα που είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτόν τον τομέα. Πρόσφατα. Γιατί όμως, πραγματικά αυτό με έχει προβληματίσει και θέλω να το συζητήσω και μαζί σου και με τα παιδιά. Γιατί, βρε παιδί μου, εδώ μιλάμε για επαγγελματικό πρωταθλητισμό. Δεν μιλάμε, και όχι μόνο θα πάει το παιδάκι μου να τρέξει ή θα πάω εγώ να αθληθώ. Ξεπερνάμε κατά πολύ, βέβαια, και δικαιούμαστε όλοι, έτσι. Όλοι δικαιούνται να έχουν καλούς χώρους άθλησης. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι πρόβλημα γενικότερα της χώρας μας. Όχι μόνο στον αθλητισμό, γιατί έχουμε καλά σχολεία, έχουμε καλές υποδομές, έχουμε καλή υποδομές στην υγεία, είναι καλές. Γενικότερα, δηλαδή, στο κομμάτι που αφορά τον άνθρωπο, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Και δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά που χρειάζονται πολύ καλύτερες υποδομές για να κάνουν σε υψηλό επίπεδο και να ανταγωνιστούν, αν θέλετε, και τους ξένους. Είναι σημαντικό κάποια στιγμή η πολιτεία να ασχοληθεί κυρίως με την νεολαία, αλλά γενικότερα με τους πολίτες. Εμείς οπωσδήποτε κάνουμε μια προσπάθεια πάρα πολλά χρόνια και συνέχεια απαιτούμε καλύτερες υποδομές, καλύτερες εγκαταστάσεις, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά αυτά σήμερα κάνουν προπόνηση σε χώρους που δεν είναι τόσο πολύ καλοί για την προπόνηση. Δηλαδή, την ώρα που. Άκουσε. Εγώ το λέω εντελώς αδερφικά και αγαπημένα, γιατί μπορεί κάποιος να πει: ξέρεις, εσύ κάνεις αντιπολίτευση και αυτά, δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις. Κανένας. Αλλά αναρωτιέμαι, όταν βγάζει, βλέπεις ότι η πόλη, ο Δήμος βγάζει αθλητές σε αυτό το Βεληνικές, που γιατί όχι να μην πάνε και πιο μπροστά και περισσότερο και να τρέξουν. Δεν θα έπρεπε και εμείς να το έχουμε δει ακόμη περισσότερο? Και καλά, δεν συζητάμε για το κράτος που πρέπει και να μας χρηματοδοτήσει, γιατί είναι σημαντικό να παίρνεις τα χρήματα από το κράτος. Αλλά δεν θα έπρεπε να στρέψουμε περισσότερο το βλέμμα μας προς τα εκεί? Καταρχάς, δεν είναι θέμα αντιπολίτευση, είναι καθαρά θέμα ότι όλοι μας, πιστεύω και η Δημοτική Αρχή, αλλά όλοι μας έχουμε ένα κοινό σκοπό. Πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες στις οποίες είτε αθλούμαστε, είτε θέλουμε να έχουμε υγεία, είτε θέλουμε να έχουμε καλύτερη παιδεία. Εμείς είμαστε στο σύλλογο μας σε επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή. Ζητάμε κάποια πράγματα. Θέλουμε να δημιουργηθούν υποδομές. Υπάρχει καλή σχέση μεταξύ σας? Συνεργάζεστε καλά? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα, παράδειγμα, με το Δαρτάν. Είναι σε μια διαδικασία που πρέπει αυτό να γίνει. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πότε να γίνει. Ένα, και δεύτερο, να γίνει με σωστές προδιαγραφές. Όπως ορίζει. Υπάρχει περίπτωση για κάτι άλλο να μην γίνει με σωστές προδιαγραφές? Ναι. Υπάρχει τέτοιος φόβος? Η εμπειρία που έχει γίνει σε άλλα στάδια, αλήθεια, στην Ελλάδα δυστυχώς έχει δείξει ότι. Δεν θα παίρναγε από το μυαλό μου αυτό, το λέω ειλικρινά. Ναι. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο, πιστεύουμε ότι είναι τέλειο? Όχι. Σίγουρα θα πρέπει να είναι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι εκεί που ξέρουν. Επειδή εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αθλητικό κέντρο, όπως ξέρετε, που όταν έγινε ήταν από τα καλύτερα αθλητικά κέντρα στην Ελλάδα. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή χρειάζεται πάρα πολλές παρεμβάσεις για να γίνει πολύ καλύτερο. Όσον αφορά το δικό σας το κομμάτι. Και να σκεφτείτε ότι καθημερινά στο στάδιο κάτω βρίσκονται χιλιάδες παιδιά που αθλούνται σε όλα στα σπορ. Επομένως, πρέπει να έχουμε ένα πολύ καλό αθλητικό κέντρο για να μπορέσουμε όχι μόνο τα παιδιά αυτά που είναι προαθλητές. Πού εστιάζει τα θέματα που πρέπει να γίνουν και να αλλάξουν άμεσα και να βελτιωθούν ή να γίνουν από την αρχή, πέρα από το Ταρτάν, ας πούμε, που είναι, αν μη τι άλλο, το Ταρτάν, τρέχουν τα παιδιά? Το Ταρτάν είναι το βασικότερο που πρέπει να γίνει. Αυτό. Γιατί όχι μόνο για να γίνουμε τα παιδιά, γιατί κάποια στιγμή, επειδή εμείς θέλουμε η πόλη μας να αποκτήσει μια εξωστρέφεια και να μπορέσουμε αυτό που ζήσαμε να το ζούμε και εδώ στο Αγρίνιο, πρέπει να γίνονται αγώνες. Δυστυχώς, λόγω αυτών των συνθήκων δεν μπορούμε να κάνουμε αγώνες. Και τι ζητάτε από τη Δημοτική Αρχή εσείς, σε ποια κουβέντα βρίσκεστε αυτή εμείς την ώρα? Εμείς μιλάμε και με τον Αντιδήμαρχο και με τον Δήμαρχο μιλήσαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε τα έργα στο Αγίου του Ταρτάν, το οποίο είναι στη διαδικασία, δηλαδή, της κατασκευής. Μπράβο. Δηλαδή έχει γίνει ο διαγωνισμός, από ό,τι ξέρω. Να έρθει ο εργολάβος. Άρα είμαστε προς μια θετική κατεύθυνση. Ναι, και να γίνει όμως, αυτό είναι το πολύ βασικό, με προδιαγραφές όπως ορίζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί για να γίνει πλέον ένα στάδιο σωστό θα πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτό ποιος το παρακολουθεί, για παράδειγμα, για τις προδιαγραφές? Μπορείτε κι εσείς ή εμείς, να είστε... Εμείς σαν σύλλογος κάναμε μια παρέμβαση, δηλαδή να μπει μέσα στη μελέτη αυτή η διάταξη ότι πρέπει να υπάρχουν οι προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Και φαντάζομαι οι τεχνικές. Ναι, σαφέστατα. Μα πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει Αγρινιώτης που δεν θέλει να έχει ένα στάδιο καλό. Και ειδικά μετά από όσα έγιναν στο στάδιο που σε κατακλέβουν, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς αυτό. Γιατί καταγράφεται αυτό. Καταγράφεται μία κλοπή και μία διάρκεια πίσω από την άλλη. Δεν ξέρω αν μου πούνε και τα παιδιά στη συνέχεια. Το έχετε βιώσει? Και αυτά έχουμε βιώσει. Να σου πω, ένα άλλο πρόβλημα που ήδη κουβεντιάσαμε και συζητήσαμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φως. Θα πάμε για προπόνηση και μόλις νυχτώνει οι προβολείς έχουν ελάχιστο φως. Και μιλάμε για το κεντρικό στάδιο. Ενώ υπάρχουν φως όλα τα υπόλοιπα, σε όλο το χώρο, στο στάδιο. Πόσο δύσκολο είναι να αλλάχτεί αυτό, να φτιαχτεί, αναρωτιέμαι. Μήπως θα πρέπει οι αρμόδιοι, λοιπόν, να ανοίξουν τα μάτια τους πιο πολύ και να στρέψουν το βλέμμα τους προς τα εκεί? Δηλαδή, τώρα αυτό δεν μπορεί να μην λύνεται. Εντάξει, το Ταρτάν έχει μια διαδικασία, το δέχομαι, ή οποιαδήποτε άλλη υποδομή, βεβαίως. Αλλά τώρα ο ηλεκτροφωτισμός τόσο δύσκολο είναι? Συγγνώμη κιόλας που το ρωτάω έτσι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Πιθανόν δεν μπορεί να μην έχεις τόσο φως που χρειάζεσαι για να αθληθείς. Τα αυτονόητα... Και ειδικά
τώρα που πιάνει χειμώνας, ναι, ρε παιδί, ναι, μου. Υπάρχει σας κάνω δώρο φακούς εγώ. Γιώργο, ετοιμάσου, θα ξοδευτούμε σήμερα. Θα πάω να σας αγοράσω και τους μεγάλους, τους φακούς. Για πες. Μάλιστα υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή μια η ώρα 5 με 8 που υπάρχουν όχι μόνο τα παιδιά που γυμνάζονται, πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά έρχονται να γυμναστούν. Έχουμε τα μικρά παιδιά τα οποία είναι υπέρα και φοβάμαστε μην γίνει κάποιο ατύχημα. Εμείς έχουμε έρθει σε επαφή με την επικοινωνία με τους, και με την προϊσταμένη και με τους αυτό. Πιστεύουμε ότι. Να το τρέξουν. Ναι, ναι. Καλά κάνουμε το και το λέμε και εμείς, ναι, για να, ναι, να φιλοτιμηθούν και αυτοί να το πάνε πιο γρήγορα. Το θέμα δεν μπορεί τώρα. Εντάξει, είπαμε, κάποια έργα υποδομής χρειάζονται το χρόνο τους. Να το δεχτώ. Πρέπει να περάσουν από διαδικασίες χιλιάδες. Δύο, το δέχομαι. Αλλά δεν δέχομαι τώρα ότι δεν έχουμε το φως τόσο που χρειάζεται για να αθληθούν τα παιδιά και μικροί και μεγάλοι. Ναι. Μου επιτρέπει να δώσω το λόγο. Σας πήραμε μονότερμα, παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε πόσο χρόνο έχω εδώ. Θα σας κρατήσω μέχρι το μεσημέρι. Θα φάω και τις άλλες εκπομπές. Λοιπόν, θέλω να δώσω το λόγο στο διπλανό μου ακριβώς. Εκ δεξιών έχω λοιπόν τώρα εγώ τον Νίκο το Σταμούλη. Νίκο, μόνο 10 χιλιόμετρα. Έτσι. Τα ακούω εγώ, ας πούμε. 10 χιλιόμετρα. Και λέει ο άλλος, Έλμορ, και τι είναι τα 10 χιλιόμετρα. Και τα ακούω εγώ, ας πούμε, μου έρχεται ένα έφραγμα 10 χιλιόμετρα. Πώς μπορείς να τα τρέξεις. Βέβαια, έχουν τον άλλον 42 τώρα, τι να λέμε. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Ναι, καλημέρα και από μένα. Πιο ζωηρά σε θέλω στο μικρόφωνο, έτσι. Πιο ζωηρά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι, έτσι. Ναι, μόνο 10. Μόνο 10, ας πούμε. Για να πας αυτά τα 10 χιλιόμετρα, παιδί μου, για να τα τρέξεις, πόσες. Κάνε τα χεράκια κάτω έτσι για να σε ακούμε ζωντανά. Να μην κόβουμε τον ήχο. Πες μου κάτι. Πόσα χρόνια κάνεις αυτό το άθλημα, δηλαδή, πώς το τρέχεις, πόσο τρέχεις πια σε αυτή τη ζωή, γιατί δεν τρέχεις μόνο γι' αυτό, τρέχεις. Ναι. Κατανοητό τρέχω γιατί είμαι αθλητής. Εσύ φαντάζομαι για να είσαι επιτυχημένος αθλητής όπως και οι άλλοι, τρέχεις γενικότερα. Ναι, ναι. Κάνω προπόνηση πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Από 6 χρόνια, από τα τελευταία 15 χρόνια τι περίπου. Ναι. Είναι 21, παιδιά, είναι σοβαρή ηλικία. Από πόσο, 5, 6, πόσο είσαι, να φοβερό. Ναι, ναι, τόσο. Τι είναι τώρα, πώς έκανε αυτό και πήρες απόφαση για να γίνεις, να πας προς τα εκεί και πώς σου βγήκε αυτό το ταλέντο, γιατί είναι και ταλέντο να μπορείς να το τρέξεις. Έτρεχαν τα αδέρφια μου. Πιο πριν από μένα. Και τρέχαν και ζέρα. Οπότε, μετά. Ναι. Φοβερό. Θα ακολουθήσω και εγώ αυτό το δρόμο. Να πες, πες. Να πω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, διασκεδαστικό. Και φυσικά, μα εδώ μια παρέα είμαστε. Ο Νίκος όπως και ο Κώστας, ναι, είναι μια οικογένεια που έχει αθλητών που είναι 5 αδέρφια. Δηλαδή έχουν 3 αδερφές μεγαλύτερες. Τρέχουν και αυτές. Αυτές λοιπόν ήταν πρωταθλητρίες, ναι, και έχουν μπει και στην εθνική ομάδα. Μπράβο. Και τώρα είναι καταξιωμένες στον χώρο που εργάζονται σαν τέτοιο και γυμνάζονται καθημερινά. Κώστα, έλα και εσύ λίγο πιο κοντά. Έλα λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, ακούστε, είναι η αφή όπως λέω εγώ, Σταμούλη. Αφή. Δεν μου λέτε αφή Σταμούλη τώρα. Βλέποντας τα πιο μεγάλα παιδιά να τρέχουν, εσείς είπατε, δεν πάω να τρέξουμε κι εμείς να δούμε πώς είναι. Πώς, δηλαδή, πώς το βιώσατε, πώς ήταν η πρώτη φορά που πήγατε έτσι στο στάδιο, γιατί είστε μια αθλητική οικογένεια από ό,τι βλέπω και είναι σύνηθες να αλλάζουμε συνέχεια 5-10 φορές το χρόνο παπούτσια, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ε, τα λιώσατε, για πες Κώστα. Ναι, εντάξει, τρέχαμε όλα τα αδέρφια από μικρή. Τόσο καλά. Και πώς ήταν η πρώτη φορά, ας πούμε, που πήρατε μέρος ως μικρά παιδιά σε κάποιους αγώνες, δηλαδή θέλω να μου θυμηθείτε κάποιες αναμνήσεις. Ποιος θέλει να μιλήσει. Μιλήσε Νίκο. Πες Νίκο, γιατί είναι πιο ντροπαλός ο Κώστας σήμερα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα την πρώτη φορά που πήρα μέρος σε αγώνα. Κάποια φορά, ας πούμε, που θα σου έκανε, έτσι το θυμάσαι αυτό που πήρες και ένα μετάλλιο, που έτρεξες, που ευχαριστήθηκες. Από παλιά. Ναι, θέλω να μου πεις. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάται. Γιώργο, είναι μεγάλο παιδί αυτό και δεν το θυμάται. Θέλω να μου πεις όμως τον τελευταίο αγώνα που δεν μπορεί να τον θυμάσαι. Ναι, 10 ναι. χιλιόμετρα. Εδώ μιλάμε για ένα γεγονός αθλητικό που είναι παγκοσμίου βεληνικούς, έτσι. Δεν είναι επεξεγέλασε. Ναι, ναι. Για πες. Ήταν ένας πολύ όμορφος αγώνας. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πώς το βίωσες εσύ, δηλαδή, με από το μπαμ που έπεσε, ας πούμε, πού φύγες μπροστά. Πώς γίνεται αυτό. Θέλω να μου το πεις. Δηλαδή, βάλε με λίγο στο mood, γιατί εγώ μόνο που το βλέπω να τρέχω, αγχώνομαι. Ναι, ήταν ένας ωραίος αγώνας. Εντάξει, λίγο κουραστικός. Ήταν και λίγο δύσκολη διαδρομή στα πρώτα χιλιόμετρα. Αλλά εντάξει, είχαμε τον κόσμο σε όλη τη διαδρομή μας ενθάρρυνε και πήγε αρκετά καλά. Πόσο καιρό χρειάζεται, ας πούμε, η προπόνηση και τι στερείσαι όταν λες είμαι ένας επαγγελματίας, θέλω να πιστεύω. Γιατί υπάρχει επαγγελματισμός ο αθλητισμός. Δεν το κάνω μόνο για το χόμπι μου. Πόσο χρόνο σου τρώει, ας πούμε, και τι είναι αυτό, πού θες να φτάσεις. Ναι, κάνουμε περίπου κάθε μέρα 3 ώρες περίπου προπόνηση, 3 με 4 ώρες. Στερείς αρκετά πράγματα, πρέπει να κάθεσαι να ξεκουράζεις συνέχεια, δεν μπορείς να πηγαίνεις πολλές βόλτες. Στερούμαστε τις βόλτες δηλαδή. Ναι, εγώ δεν μπορώ να στερήσω τις βόλτες. Ανάγεται δεν θα γίνω αθλήτρια. Για πες. Αυτά.
Δηλαδή, τώρα για να το καταλάβω, τρέχουμε για να κερδίσουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, τρέχουμε για να κερδίσουμε τον αγώνα, ναι. Και όταν τα κερδίζουμε όλο αυτό, ποιο είναι το συνέστημα, ας πούμε, πώς ένιωσες? Χαρά, ικανοποίηση. Τόσο καλά. Ναι, ναι. Πώς νιώθεις όταν βλέπεις και φωτογραφίες όπου ανεβαίνουν και γίνεται? Γιατί είμαστε και στην εποχή της εικόνας, παιδιά, κακά τα ψέματα. Εγώ τώρα ανέβασα την εικόνα που είμαστε εδώ στο στούντιο και μιλάμε. Και θα σας πω σε λίγη ώρα τι θα γίνει, που μας ακούει και ο κόσμος. Ναι, ναι. Είναι, πώς το νιώθεις? Τι πράγμα. Πώς νιώθεις, θέλω να σου πω, όταν βλέπεις ότι η κόπη σου. Γιατί είναι κόπος αυτός, ρε παιδί μου. Κόπος δεν είναι. Ναι. Και πού θες να φτάσεις, δηλαδή, ποιος είναι ο αγώνας που θα ήθελες να πας στο μέλλον και να πεις ότι τα καταφέρνω? Να πάω σε μεγάλες διοργανώσεις, δηλαδή? Κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ίσως ανδρών, στην κατηγορία ανδρών. Και εντάξει, αυτό. Αυτό είναι ο στόχος. Είναι στόχος, ε. Ναι, καλά, ναι. Εγώ πιστεύω ότι τον έχουμε. Τον έχω, όπως λέει, σας έχω. Ήδη έχει μετάσχει. Για έλα κοντά να μας τα πεις. Ο Νίκος έχει μετάσχει και στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων και στο Πανευρωπαϊκό Νέων. Οπότε έχει την εικόνα, ναι, 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 πώς γίνεται όλο αυτό. Έχει. Εσύ, Κωστή μου, για έλα κοντά να μας τα πεις και εσύ. Συνωμοτικά το λέω τώρα. Λοιπόν, 42 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι σοκαριστικό. Πες μου τώρα εσύ, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 26 χρονών. Άρα είσαι πιο μεγάλος από τον αδερφό σου. Και πες μου, σε αυτά τα χρόνια, στη διαφορά που έχετε, έτσι τον συμβουλεύεις, φαντάζομαι, προπονείστε και παρέα? Τι γίνεται? Ναι, παρέα προπονούμαστε. Τον πήρες στο λαιμό σου δηλαδή από μικρό, ναι? Είπες, ναι. Καλό τρέχει αυτός, θα τον βάλουμε και αυτό στο παιχνίδι. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Για πες εσύ τώρα, πιο μεγάλος, θυμάσαι γεγονότα έτσι που σε έχουν στιγματίσει, που σου άρεσαν ή που μπορεί να σε δυσαρέστησαν? Γιατί υπάρχει και ανταγωνισμός και στον χώρο σας και μεγάλο, πιστεύω. Μεγάλος, πιστεύω. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει κάποια. Ευγενής άμυλα. Ναι, ναι. Είναι. Ναι, ναι. Για πες μου τώρα, πώς έζησες αυτά τα 42 χιλιόμετρα, δηλαδή κοπίασες, πόσες ώρες προπόνηση ήθελε, τι μπορεί να άφησες πίσω για να κερδίσεις αυτόν τον στόχο και πώς ένιωσες? Εντάξει, κάναμε διπλές προπονήσεις για περίπου 3 μήνες προετοιμασία. Εντάξει, ήταν ένας αγώνας που είχα στόχο να τερματίσω. Και? Εντάξει, πήγα αρκετά καλά. Δηλαδή? Βγήκα στην 5η θέση. Είδες? Είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι? Ο επόμενος στόχος έτσι που έχεις βάλει και τον περιμένεις και προπονείς έτσι δυνατά, ποιος είναι? Το επόμενο στόχος θα είναι τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, το είναι άνοιξη. Οπότε έχουμε χειμώνα μπροστά για να τρέχουμε, έτσι. Κατάλαβα. Σας δώσω εγώ διαδρομή να τρέχετε, θα έρχομαι εγώ από κοντά με αυτοκίνητο εγώ πάντα. Δήμητρα, να πω ότι ο Κώστας. Είναι πολύ σεμνός ο Κώστας, ναι, για να μας τα πει. Όλα τα παιδιά είναι πολύ σεμνά. Ο Κώστας έχει κερδίσει 2 φορές το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 5 χιλιόμετρα στους άντρες. Έτσι είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό για ένα παιδί που ζει και γυμνάζει σε μια επαρχιακή πόλη, έτσι, και όχι ένα προπονητικό κέντρο των Αθηνών. Και έχει την καλύτερη επίδοση το 2023 στα 5, στα 10 και στον ημιμαραθώνιο. Άκου να δεις τώρα. Έτσι, είναι ένας αθλητής ο οποίος. Και δεν μας τα λέει ο ίδιος. Είναι ιδιαίτερος ντροπαλός. Είναι ένα από τα χαρίσματα που έχει ο κόσμος, στη σεμνότητά του. Και είναι φοβερό τελικά. Και τη σπερδετική του ομιλία. Ναι. Λακωνικός. Ναι, του συζητώ. Έτσι. Είσαι για συνέντευξη, τι να σου πάτε, δηλαδή, τρομερό. Ναι. Διονύση, είσαι ο πιο μικρός στην παρέα. Ο μικρότερος. Δηλαδή πόσο μικρότερος, έτσι για να καταλάβω? Εγώ είμαι 18 χρονών. Είσαι 18 χρονών. Και δεν μου λες, βρε 18 εσύ, όταν ξεκινάς να τρέχεις, δηλαδή πότε σταματάς, πού σταματάς, πόσα κοντέρς πας, ας πούμε? Ανάλογα τώρα την κάθε προπόνηση και τι έχουμε σχεδιάσει μαζί με τον κύριο Μπάμπη. Και πώς σου προέκυψε τώρα και σένα η Βουλγαρία, γιατί είσαι άρτη αφιχθής, φαντάζομαι, από τη Βουλγαρία τελευταία, για μολόγα και πες τα όλα που πήγες. Πήγα στη Βουλγαρία στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου μαζί με την Εθνική Ομάδα. Μπράβο. Πολύ σπουδαίο αυτό, θεωρώ, έτσι. Ναι, μια πρωτόγνωρη εμπειρία που θα τη θυμάμαι για πάντα. Πόσα χρόνια έτσι και πώς μπήκες σε αυτό το κομμάτι? Είναι και η δική σου οικογένεια, έτσι, αθλητική οικογένεια, ή βγήκες? Ναι. Όχι, πάλι καλά, το DNA δηλαδή. Αθλητική οικογένεια, ξεκίνησα από τις ακαδημίες και μετά σιγά σιγά. Πώς σε κέρδισε αλήθεια το συγκεκριμένο άθλημα και δεν είπες να πάω και κάπου άλλο? Γιατί είχα ξεκινήσει μικρά είναι τα παιδιά, ναι, με ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ μου κέρδισε το ενδιαφέρον ο στίβος και ξεκίνησε εκεί. Και πόσα αθλήματα κάνεις ο στίβος εκτός από το τρέξιμο? Είμαι σίγουρη ότι κάνεις και άλλα. Αποκλείεται να κάνεις τρέξιμο μόνο. Τρέξι. Αυτά είναι, Μπάμπη, πώς τα κατάφερες και τα πήρες όλα? Τα πήρες όλα και έφυγες. Για πες τώρα, όταν ανεβαίνεις στο βάθρο, ας πούμε, ναι, κερδίζεις κάτι.
παίρνει το μετάλλιο. Καταρχάς να μου είπατε πόσα μετάλλια έχετε. Αν τα πρέπει να βγάλουμε για καμιά φωτογραφία. Να πάρω και λίγη από τη δόξα σας, καταλαβαίνετε. Είναι σίγουρα ένα σπουδαίο επίτευγμα να ανεβαίνει κάποιος στο βάθρο. Χαρά, ικανοποίηση, περηφάνεια για όλα αυτά που έχω, που έχω κατακτήσει. Και δεν μου λες ως δρομέας, ας πούμε, αποστάσεων και εσύ κλπ. Ποιο στόχο έχεις, τι θα ήθελες, ποιο θα ήταν το όνειρό σου, ας πούμε, να πεις ότι ρε παιδί μου, θέλω να το κατακτήσω. Η συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις. Πες μου μία θέλω εγώ έτσι να την ακούσω, να την ευχαριστηθώ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ας πούμε δεν παίζει κανένα άλλο παγκόσμιο, δεν παίζει τίποτα Ολυμπιακή. Άμα, έτσι, άμα. Ρε παιδί μου, έτσι, δηλαδή έτσι. Τι είναι αυτά τώρα, γιατί να μην πάμε και σε τίποτα Ολυμπιακούς, αφού από εδώ τα βγάλαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Μπάμπι, δε, πασκαλεθέ, τίποτα. Αναλαμβάνω μάνατζερ σε όλα τα υπόλοιπα. Να πω για τον Διονύση, βέβαια, ότι φέτος ο Διονύσης, παρόλο που ήταν μαθητής της τρίτης λυκείου, έχει κερδίσει το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα στα 1500. Πώς τα κατάφερε. Και ήταν και πρωταθλητής στα 5 χιλιόμετρα στους εφήβους. Και διάβαζες κιόλας. Ναι. Τι τους δίνεις, θέλω να μου πεις, τι τους δίνεις, δηλαδή τι γίνεται με εσάς. Εγώ το μόνο που τους δίνω είναι την έμπνευση, ναι, να γίνονται καλύτεροι. Παιδιά, ακούστε. Να βάζουν στόχους και να γίνονται καλύτεροι. Είναι καταπληκτικό αυτό, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω νέους ανθρώπους και είναι αυτό που είπε και ο Μπάμπης, ο προπονητής σας, ότι τα παιδιά, αγόρια κορίτσια, σίγουρα πρέπει να στραφούν στον αθλητισμό. Ξέρετε τι μου κάνει φοβερή εντύπωση? Ότι τα περισσότερα παιδιά είναι όλη την ώρα σε αυτό που λέμε TikTok, ίντερνετ, μέσα με μια οθόνη. Γιατί τόσους πολλούς χρόνους, θέλω να μου το πείτε, και εσείς και εγώ ασχολούμαστε με όλο αυτό, αλλά γιατί στρέψαμε έλα έτσι το βλέμμα μας, ξεκινάω από σένα Διονύση, γιατί όλα τα παιδιά είναι ας πούμε εκεί? Τι γίνεται, τι τραβάει το ενδιαφέρον ας πούμε? Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιρροές οι οποίες ας πούμε αρέσουν στα παιδιά μέσω του διαδικτύου, έχει και χρήσιμες πληροφορίες και μαθαίνουμε πολλά πράγματα και γι' αυτό το λόγο μάλλον. Ναι. Βλέπεις όμως ας πούμε και τους αθλητές να ξεφεύγουν από αυτό με έναν τρόπο, ας πούμε όποιος αθλείται ξεφεύγει, γιατί είναι και εθισμός από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, για πολλά παιδιά, για τα game, τα παιχνίδια εκεί στο ίντερνετ. Σίγουρα ο αθλητισμός. Έχετε φίλους ας πούμε που ξέφυγαν και ήρθαν στον αθλητισμό και έφυγαν από όλα αυτά? Ναι. Τα κατάφεραν, ε? Είναι μια διέξοδο ας πούμε ο αθλητισμός που μπορεί να σε βοηθήσει να κόψεις τέτοιου είδους εθισμούς, κακά τα ψέματα. Δεν μου λες εσύ που είσαι ο πιο μεγάλος Κωστήμα έτσι και είσαι και πιο λακωνικός τώρα, θα μου τα πει και γρήγορα. Κάτσε να δεις τώρα, Πάπη, πρόσεξε να δεις τώρα εδώ. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου, ας πούμε, να πεις ότι κουράστηκα, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή. Θέλω ίσως να σταματήσω, ή θέλω το χρόνο μου ή όλα αυτά. Όχι, δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή. Ούτε καν. Όχι. Τότε δεν θα υπάρξει ποτέ. Στο λέω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ, μικρέ μου. Έχουμε και τον Νίκο εδώ, μπήκες ποτέ στη διαδικασία, την αλήθεια τώρα? Ναι, σίγουρα υπάρχουν αυτές τις στιγμές, υπάρχουν, αλλά ναι. Μετά αν σκεφτείς τι έχεις βάλει ως στόχο γιατί, και ότι αγαπάς αυτό που κάνεις, Το ξεπερνάς, ναι, κάπως έτσι. Μπάμπη Ποζονίδη, παίζουμε τώρα εσύ, ως προπονητής και ως αθλητής φαντάζομαι πιο παλιά. Ποια ήταν η πιο ευχαριστή στιγμή σου ή ποια περιμένεις ότι μπορεί να είναι από τους αθλητές σου? Πώς το ζεις αυτό, γιατί είσαι ο πατέρας τους, βρε παιδί μου, έτσι. Ο προπονητής είναι και ο πατέρας τους. Κακά τα ψέματα. Καταρχάς, κάθε επιτυχία είναι μοναδική. Δηλαδή, όταν επιτυχαίνεις, βλέπεις τους αθλητές σου να επιτυχαίνουν τους στόχους, και γιατί εγώ βιώνω καθημερινά όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Επομένως, η επιτυχία για μένα είναι διπλή. Πέρα δηλαδή από το ατομικό στόχο που βάζει ο αθλητής, είναι ότι αυτό το οποίο μαζί δουλέψαμε, ονειρευτήκαμε, αγωνιστήκαμε, το πετύχαμε. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι κάτι είναι ξεχωριστό. Το καλό ότι στον αθλητισμό είναι ότι μετά την επόμενη μέρα βάζεις ακόμη πιο στους στόχους. Οπότε είναι συνεταιρικής αγώνας. Κατάλαβα. Και αυτή είναι όμως και η ομορφιά του. Όπως και η ομορφιά είναι ότι θα υπάρχουν και λύπες, θα υπάρχουν και απογοητεύσεις. Αλλά όπως λέω στα παιδιά, ότι κάθε αποτυχία είναι μια. Είναι λίγο πιο κοντά στην επιτυχία. Το καλό είναι ότι τα παιδιά αποκτούν ένα, και αυτό είναι σημαντικό που δίνει ο αθλητισμός, δίνουν μια σκληρότητα στο πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα, έτσι. Γιατί έτσι είναι και η ζωή. Βέβαια. Και αυτό είναι το βασικότερο που πρέπει να μάθουμε στα παιδιά. Δηλαδή, ο αθλητισμός σου μαθαίνει όχι απλά να γυμνάζει το σώμα σου, που είναι το σημαντικό, και η υγεία, αλλά κυρίως να μαθαίνεις πώς θα μπορέσεις να υλοποιήσεις τους στόχους σου ή και να αγωνίσεις για αυτούς. Εγώ θέλω να υλοποιηθούν όλοι οι στόχοι σας, σας το εύχομαι ολόψυχα. Δηλαδή, όχι να τρέχετε σαν τον άνεμο, να περνάτε δηλαδή από δίπλα μου και να με παρασέρνετε. Να λέω ποιος πέρασε, ο άνεμος πέρασε. Ποιος άνεμος ήταν αυτός?
Μπάμπη, εσένα σου εύχομαι πρώτα απ' όλα να πετύχουμε τις υποδομές και μόνο να γίνουν οι υποδομές που χρειαζόμαστε και μόνο επιτυχίες. Και να την επόμενη φορά εδώ με τα μετάλλια, παρακαλώ. Γιατί θέλω και φωτογραφίες με τα μετάλλια. Αλλά και κάτι έκανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλές επιτυχίες, καλή δύναμη. Και εμείς ευχαριστούμε.